Πάμε λοιπόν να δούμε δυσάρεστα ή ευχάριστα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας. Ο βουλευτής της Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί μας. Για το κοινωνικό μέρισμα θα έλεγα ότι απευθυνόταν περισσότερο το ερώτημα, διότι πραγματικά ενώ αρχικά ο Πρωθυπουργός μίλησε για δικαιούχους που ανέρχονται στον εντυπωσιακό αριθμό των 3,4 εκατομμυρίων, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής ότι θα διανεμηθεί εκεί, διότι με τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν μπει συν τα περιουσιακά, φαίνεται πως εξαιρούνται κάμπος οι άνθρωποι. Εσείς βλέπετε αυτό, όσο είναι γνωστό μέχρι τώρα και σιγά σιγά με τις αιτήσεις, να ευχαριστεί την κοινωνία, όπως έγινε η επιλογή φέτος? Νομίζω ότι έγινε με καλύτερα κριτήρια από την άλλη φορά. Είμαστε στο πρωταρχικό στάδιο. Καταλαβαίνετε, έχει 2-3 μέρες που άνοιξε η πλατφόρμα. Από ό,τι ξέρω, συνέχεια διορθώνονται και όποια λάθη δημιουργούνται. Είναι νωρίς ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε αυτόν τον αριθμό. Αλλά είναι ένα πρωτόγνωρο το μέτρο αυτό που θα χρειαστεί και πολλή δουλειά για να μπορέσει να αποδώσει. Καταλαβαίνετε, τα 2 εκατομμύρια και που θα μπουν μέσα στην πλατφόρμα για να εξυπηρετηθούν είναι ένας μεγάλος όγκος. Νομίζω αυτά είναι τεχνικά προβλήματα, όλα θα διορθωθούν ή και κάποιες, αν θέλετε, και αστοχίες ή ατέλειες, από ό,τι ξέρω και αυτές διορθώνονται. Όπως ήταν παραδείγματος χάρη και αυτοί που ήταν άνεργοι του 2016 και θα μπουν μέσα στο μέρισμα και αυτοί. Πιθανόν να έχουμε και άλλα τέτοια ζητήματα τα οποία θα τα εξυπηρετήσουμε. Και νομίζω ότι ξέρω όμως ότι ξεκίνησε και το 2% επιστροφή στους συνταξιούχους ξεκίνησε να δίνεται για τον οποίο που ήταν, αν θυμάστε, το 2% αυτή, ναι, 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 η παράνομη παρακράτηση, ναι, η οποία είχε γίνει. Άρα είμαστε σε έναν καλό δρόμο συνέχεια. Χρειάζεται βέβαια και επιμονή. Είναι ένα πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει και έχει και την υπομονή και θα περιμένει και θα δούμε. Εδώ είμαστε και ό,τι λάθος δημιουργηθεί, ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει, υπάρχει η διάθεση, η βούληση, όλα αυτά τα ζητήματα να τα λύσουμε. Διότι αυτά τα χρήματα διατίθενται για αυτόν τον σκοπό. Να πάνε σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι ότι θα τα πάρουν νέα ζευγάρια με 2 παιδιά που αυτοί θα πάρουν και τα περισσότερα, το μεγαλύτερο μέρισμα από αυτή την ιστορία. Και αυτό είναι μια συγκεκριμένη πολιτική που στοχεύει στις οικογένειες που έχουν παιδιά. Μάλιστα. Και θα ακολουθήσουν λοιπόν και άλλα μέτρα για τα παιδιά. Ελάτε λίγο, κύριε Παπαδόπουλο, όμως να δούμε πέρα από τα ειδικά, πέρα από τις περιπτώσεις χειρίας, τα νέα ζευγάρια με παιδιά, όλα τα άλλα που είπαμε. Πάμε να δούμε την γενική, την κεντρική πολιτική επιλογή που ακόμη είναι ανοιχτή και δέχεται κριτική. Για το αν δηλαδή θα έπρεπε, όπως είπε και η συνάδελφος πολύ εύστοχα πριν και το υιοθετούν πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές μονάδες, να ματώσουν τόσοι άνθρωποι και όχι κατά ανάγκη οι πολυπλούσιοι που δεν θα αλλάξει η ζωή τους με το να πληρώσουν παραπάνω φόρο. Μιλούμε για τη μεσαία και κάτω τάξη που στέγνωσε κυριολεκτικά για να δημιουργηθεί αυτό το απόθεμα το οποίο διανέμει η κυβέρνηση. Γιατί δεν το βγάζει κανείς από τη δική του τσέπη να το δώσει, είναι πραγματικά από το αίμα και τον υδρότα επαγγελματίων. Όχι. Αυτό είναι δική σας κεντρική επιλογή. Βέβαια, ο Γεωργίου είναι συμφωνία. Διότι τα χρήματα τα οποία περισσέψανε είναι διότι περισσότεροι εργαζόμενοι βγήκαν στη αγορά εργασίας, είναι τα ολομαζόμενα παραμετρικά μέτρα τα οποία είναι, απόφεραν και αυτά ένα μεγάλο ποσό που νομίζω είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Βεβαίως η κυβέρνηση, εάν οι θεσμοί ήθελαν λιγότερα μέτρα, θα ήταν το πλεώνασμα. Και αν θυμάστε, το πλεώνασμα εμείς το μειώσαμε. Και αυτά τα μέτρα είναι απόδοση, διότι δούλεψε καλύτερα η κυβέρνηση, έπιασε φοροδιαφυγή. Ο κόσμος είχε τη δυνατότητα, αυτός που εργάστηκε, να πληρώσει τις εισφορές του. Άρα είναι πραγματικά, είναι μέτρα τα οποία έκαναν την απόδοση. Άρα αυτή η απόδοση πρέπει να επιστρέψει στους αυτούς που τη δικαιούνται. Και τη δικαιούνται αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια πλήρωσαν τα περισσότερα. Και τα περισσότερα τα πλήρωσε αυτές οι τάξεις οι οποίες φτωχοποιηθήκαν. Άρα με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση ξαναδίνει τα χρήματα αυτά
σε αυτούς τους ανθρώπους με κοινωνικά κριτήρια, με εισοδηματικά κριτήρια και όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζουμε. Άρα η υπεραπόδοση όμως η οποία έγινε ήταν δουλειά της κυβέρνησης. Βεβαίως καμιά κυβέρνηση δεν θέλει να βάζει φόρους. Και εμείς συγκεκριμένα, αν θυμάστε, πέρσι που γινόταν το φορολογικό νομοσχέδιο, μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές. Από 26 τους πήγαμε 22% για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και για τους αγρότες. Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, θα μας τρελάνετε. Άρα, είστε η κυβέρνηση που εφάρμοσε την προκαταβολή φόρου. Δηλαδή, κάποιος δεν πληρώνει τον φόρο της προηγούμενης χρονιάς. Η προκαταβολή φόρου ήταν. Προσέξτε, κύριε Πολύζο, όχι τέτοια πράγματα. Είπα την εφαρμόσατε, δεν είπαν ήταν. Όχι, ήταν 75%. Σας παρακαλώ. Ήτανε και τώρα έγινε στο 100%. Άρα, πολλοί αγρότες φέτος που κάνανε τις φορολογικές δηλώσεις είχαν επιστροφή φόρου. Άστα, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται, είναι ένα δάνειο άτοκο προς την κυβέρνηση. Ακούστε με, τελειώνει αυτή η ιστορία. Άρα, από εδώ και πέρα είναι συγκεκριμένα τα μέτρα. Ο προϋπολογισμός του 18 δεν έχει κανένα μέτρο. Άκουγα προηγουμένως. Πώς δεν έχει κανένα μέτρο, μα τι λέτε τώρα. Βεβαίως. Μα τι λέτε τώρα. 660 επιπλέον εκατομμύρια έχετε υπολογίσει ότι θα έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα έχουμε τέτοια έκρηξη. Μακάρι να έχουμε. Μακάρι να προκύψουν τόσοι εργαζόμενοι που να προέλθουν από τις ασφαλιστικές εισφορές. Θα τα δείτε, διότι έχετε όμως υπολογίσει. Πέσαμε για πρώτη φορά. Αφήστε μου όμως να ακούσω και εγώ. Ακούστε, κύριε Παπαδόπουλε. Ακούστε. Αντιπολίτευση, καλό είναι να γίνεται, αλλά πρέπει να ακούσετε και την πρόταση η οποία υπάρχει. Ναι, αλλά σας ακούμε, αλλά δεν αφήνετε και εγώ να πω. Όταν για πρώτη φορά έπεσε ο αριθμός των ανέργων κάτω από το 1 εκατομμύριο, που όταν θυμάστε ήταν 1,5 εκατομμύριο, 1,400. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί σας. Γιατί δεν πρέπει αυτό να το καταγράψουμε. Μαζί σας. Ακούστε με. Παρακολουθώ τον προϋπολογισμό. Δεν έχει, και το είπαν σε όλους τους τόνους οι αρμόδιοι υπουργοί, είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός χωρίς μέτρα. Και αυτά που έλεγε η δημοσιογράφος, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, μιλάει για μετά το 18, τα οποία έχουμε ψηφίσει. Σε αυτό το διάστημα 17 δεν θα μπει κανένας καινούριος φόρος, ούτε έχει πουθενά γραφτεί. Κάποια μέτρα, όπως είναι η μείωση του φορολογητού εισοδήματος, θα είναι για τα εισοδήματα του 18 που θα φανούν το 19. Προσέχουμε λοιπόν, λίγο το τι λέμε. Τώρα, μια και μιλάτε για μειώσεις, όμως ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχει ορεινό όγκο και η Λάρισα. Έτσι δεν είναι μόνο η Πεδιάδα. Ναι, έχει ορεινό όγκο και η Λάρισα. Και έχετε μειώσει εντυπωσιακά το επίδομα θέρμανσης. Αν λοιπόν είχατε το περιθώριο να μοιράσετε 700 εκατομμύρια, γιατί το κοινωνικό μέρισμα, κακά τα ψέματα, 700 εκατομμύρια δεν είναι το 1,4, τα άλλα είναι εφαρμογή δικαστικής. Τι να κάνουμε. Είναι εφαρμογή δικαστικής απόφασης και είναι τα 300 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Όχι. Ψέματα, κύριε Πολύζου, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση. 1,4. Δεν υπάρχει επιστροφή. Πάμε παρακάτω. 1,4. Άλλο θέλω να πω. Όχι, κύριε Πολύζου, καθαρά. Τα 300 εκατομμύρια θα πάνε στη ΔΕΗ, για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων τη ΔΕΗ. Άρα ελαφρύνεται ο φτωχός κόσμος. Όχι, μισό λεπτό. Πώς ελαφρύνεται? Επειδή αποφασίζει μια κυβέρνηση, είτε η προηγούμενη είτε η δική σας, ότι θα πληρώνει ο καταναλωτής για να κάνει κοινωνική πολιτική η ΔΕΗ, η κυβέρνηση. Όχι. Μας το λέτε σαν να μας ελαφρύνετε. Μα τι λέτε τώρα? Ρωτήθηκα εγώ αν θέλω να ελαφρύνω κάποια νοικοκυριά. Κοιτάξτε. Κάντε εσείς κοινωνική πολιτική, αλλά όχι με τα δικά μου λεφτά. Όχι με τα δικά μας λεφτά όμως. Δεν είναι δικά σας τα λεφτά, είναι κίνος όλο είναι. Του λαού. Θα σας στέλνω λοιπόν, θα σας στέλνω τους λογαριασμούς μου, ό,τι αντιστοιχεί σε οίκο, θα το πληρώνει ο Παπαδόπουλος. Το συμφωνούμε αυτό. Ναι, να τα πληρώνω εγώ. Εντάξει, ωραία. Τότε θα είναι δικά σας. Θα τα πληρώνω εγώ. Άρα, τα οίκο ποιος τα έβαλε, κύριε Πολύζο, τα οίκο ποιος τα έβαλε. Γιατί αν τώρα τα οίκο θα πάνε σε όλους, τα οίκο είναι... Ποιος τα έβαλε? Υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, αυτό είναι, για να καταλάβουν και οι συνεταιρές. Δεν τα βάλαμε, όχι, τα οίκο ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα δείτε... Όχι, είναι άλλο, μισό λεπτό. Είναι άλλο αυτό που πληρώνει. Μην μπερδεύετε, κύριε Πολύ. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνουμε τέτοια κουβέντα με τέτοια διαμάχη. Να μιλήσει ο κύριος Παπαδόπουλος, αφού είσαι τον μόνο του, και θα πω εγώ που έχω λογαριασμό της ΔΕΗ για να μου τον φέρουν. Συνεχίστε. Να σας το φέρουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά γίνεται προς το συμφέρον του λαού. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Και που είπατε προηγουμένως για τα άλλα τα 300 εκατομμύρια, δεν έγινε καμιά δικαστική απόφαση για να τα γυρίσουμε
πίσω, είδαμε ακριβώς αυτό που είχε γίνει και λέμε ότι όντως πρέπει να γυρίσουμε απόφαση της κυβέρνησης έγιναν. Γιατί δεν το δέχεστε αυτό. Ωραία. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, Αρτεμούλα, στο δεύτερο συρτάρι του γραφείου μου, στο πλάι έχω λογαριασμούς, φέρε μου έναν για να δούμε αυτό. Τώρα, για το επίδομα θέρμανσης δεν θα μπορούσε, λένε πολλοί, που ήταν εγώ δεν παίρνω. Γι' αυτό και δεν με αφορά, αν θέλετε, για να πει κάποιος ότι ωφελημιστικά ή πολύ υποκειμενικά βάζω το ερώτημα. Αλλά λένε δεν θα μπορούσαν το 1,4 που λέτε εσείς, εγώ το κρατώ αυτό, να είναι 1,37 και αυτά τα εκατομμύρια που κόβουν από το επίδομα θέρμανσης να συνεχίσουν να το πάρουν οι περιοχές που το έχουν ανάγκη και οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά είναι συγκεκριμένα που όταν του δίνεις πάλι μπορεί να αγοράσει τα λεφτά με τον ίδιο τρόπο. Και νομίζω ότι έγινε ένας καλύτερος καταμερισμός για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά όλα αυτά είναι ζητούμενο που μπορούμε να τα δούμε. Ήδη θα μπορούμε και από τις επόμενες χρονιές, όταν θα βγούμε από την Επιτροπή, να σχεδιάσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι και η μείωση του πετρέλαιου θέρμανσης ήταν μνημονιακή δέσμευση. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Λοιπόν, ότι ελάτε να δούμε και τα υπόλοιπα. Κύριε Παπαδόπουλε, ελάτε να δούμε τα υπόλοιπα. Τώρα, αυτό που εκπέμπεται από το Ειρηνοδικείο είναι ότι έχουμε τους συγκεντρωμένους του «Δεν πληρώνω». Στις 4 ξεκινούν οι πληστηριασμοί, αστυνομία σε μεγάλη δύναμη. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, διότι υπάρχει δήλωση δικού σας στελέχους, του κυρίου Φίλου, του βουλευτή και υπουργού, μέχρι προ λίγων μηνών, που λέει ότι θα βρεθεί με τέτοια σκληρή πραγματικότητα κυβέρνηση που θα χρειαστεί να πάρει μέτρα και να μην το αφήσει να γίνει όπως έχει συμφωνηθεί το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Κανένα σπίτι είναι δέσμευση και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης δεν θα πέσει αυτό που λέγαμε στα χέρια του τραπεζίτη. Υπάρχουν οι νόμοι συγκεκριμένοι, αλλά όμως έχουμε πολλές περιπτώσεις που δεν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν λεφτά, έχουν χρήματα και πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό το ζήτημα των κόκκινων δανείων να ρυθμιστεί. Δεν μπορεί να πηγαίνει άλλο παραπίσω. Οι μεγάλοι οφειλέτες είναι και κρύβονται πίσω από αυτό. Αυτό θα διορθώσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Για τα άλλα, όσοι έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη ή τώρα που μπαίνουν στους δικούς μας νόμους, κανένα σπίτι δεν θα έρθει σε πληστηριασμό τέτοιον. Έτσι, έχουμε πληροφορίες ότι αυτοί που βγαίνουν τώρα στο πληστηριασμό είναι για μεγάλα ποσά και μεγαλοφιλέτες. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε την πρώτη κατοικία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την περίφημη ιστορία. Παρεμπιπτόντως, έτσι για την ιστορία, είναι εντελώς άλλη η χρέωση των ΝΙΚΟ, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλειας, Πολύτεχνη κλπ. Όπως το διευκρινίζει, και το ΕΤΜΕΑΡ. Το ΝΙΚΟ είναι άλλο, είναι οικολογικό. Δεν είναι το οικολογικό, είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Τον έχω μπροστά μου, εδώ είναι λογαριασμός. Μα μου τον φέραμε. Το ΕΤΜΕΑΡ λοιπόν είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι εντελώς διαφορετική χρέωση. Σ' άλλο εικονίδιο. Η ΙΚΟ είναι μόνο, το λέει. Νησιά, κοινωνικό τιμολόγιο, πολύτεχνη κλπ. Αυτό σας είπα και εγώ, κύριε Πολύζο. Σας λέω λοιπόν ότι σήμερα τον. Εσείς λέτε μας το έχουν επιβάλει για την ανανεώσιμη. Τώρα μην ξοδέψουμε άλλο χρόνο. Όχι, ξέρουν όλοι. Έχουν αυτούς τους λογαριασμούς. Σας το είπα για τα νησιά, λοιπόν, διότι πληρώνουμε όλοι το ίδιο ελάτε, ρεύμα. Πάμε, και εσείς. Πάμε λοιπόν να δούμε την περίφημη ιστορία με την πώληση των όπλων. Η Νέα Δημοκρατία τώρα κάνει μια άλλη ανάγνωση και λέει ότι σας βολεύει να την ακυρώσετε. Γιατί δεν θα βρεθεί περισσότερο μπλεγμένος ο κυβερνητικός σας εταίρος. Εντάξει, αυτό λέω μόνο για τους πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που αντέδρασαν σε αυτή την αγοραπολισία. Η αγοραπολισία από ό,τι φαίνεται δεν, από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας δεν τηρήσανε τους κανόνες, αλλά και υπάρχει και η βούληση αρκετών βουλευτών και από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει αυτή η αγοροπολισία με την Σαουδική Αραβία. Μέλη να το δούμε στο επόμενο διάστημα στην Επιτροπή της Βουλής που θα συζητηθεί το θέμα, θα ξεκαθαριστεί. Πάει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν μπορεί να μιλάει η Νέα Δημοκρατία από το στραπάτσο που έπαθε προχθές στη Βουλή, που όποια πέτρα και να σηκώσεις βρίσκεις άνθρωπο δικό του από πίσω. Ήταν χαρακτηριστική όλη αυτή η κουβέντα και νομίζω ο ελληνικός λαός έβγαλε τα συμπεράσματά του. Γιατί ακριβώς και τι θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία.
θέλει και πιστεύει ότι ο αδύναμος κρίκος είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες και προσωπικά ο Υπουργός Άμυνας για να πέσει η κυβέρνηση. Ο στόχος, ο βασικός στόχος είναι να πέσει η κυβέρνηση με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν τους ενδιαφέρουν τα εθνικά ζητήματα. Βγάλανε, όπως είδατε, και απόρριτα έγγραφα για να προσπαθήσουν να παίξουν αυτό το πολιτικό παιχνίδι. Προσπαθούν να βάλουν το στρατό και άλλες δυνάμεις μέσα για να πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή φτάνουμε σε εκτροχιασμό, κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, κύριε Πολύζο. Μάλιστα. Διότι όταν η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη που την άκουσα, πραγματικά ήταν μία απογοήτευση, διότι όταν τον άκουσα να μιλάει για το στρατό, το μυαλό μου πήγε πάρα πολύ πίσω και νομίζω ότι τέτοιες συμπεριφορές βλάπτουν τη δημοκρατία μας. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι στην θέα σας είχαμε πολλά τηλεφωνήματα, βεβαίως δεν είναι για να τα χειριστεί ο κύριος Παπαδόπουλος. Εγώ που τον έστησα απέναντι λέω ότι δεν είναι η δική του αρμοδιότητα, δηλαδή να ήταν η κυρία Παπανάτσιου, να πω ότι ναι, να τα θέσουμε υπόψη της. Γιατί λένε, κάποιοι λένε, μα είπατε βέβαια κάτι για τους ανέργους και είχαμε και τέτοια ερωτήματα, λένε πολλά, δεν θα τα βάλω τώρα. Το λέω για να μην νομίζουν οι τηλεθεατές ότι δεν θέλουμε να τα βάλουμε. Έτσι όσοι τηλεφώνησαν. Απλώς δεν μπορεί να τα λύσει. Μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε και να τα στείλουμε όμως στον κύριο Παπαδόπουλο και να τα μεταφέρει. Αυτά είναι ένα σύστημα που καταλαβαίνουμε όμως από την εφαρμογή του ότι θα γίνουν διορθώσεις όσο θα περνούν οι μέρες. Καταγράφονται, φαντάζομαι ότι σε κάποιον έχει ανατεθεί να καταγράφονται οι πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Μάλλον επειδή έχουμε και τα ερωτήματα και το είχα αναγγείλει και εγώ. Πολύ γρήγορα, τηλεγραφικά, τι περιμένουν οι αγρότες μέσα στο Δεκέμβριο? Είναι να εξοφληθεί το περίφημο τσέκ που λέμε μέχρι τα Χριστούγεννα και συνεχίζονται και άλλες πληρωμές, όπως είναι η νητρορύπανση, θα γίνει από ό,τι πληροφορήθηκε. Για ποιες χρονιές η νητρορύπανση? Για του 16. Του 16. Όλα αυτά μέχρι το τέλος θα πρέπει να πληρωθούν, οπότε το 18 θα πάμε σε μια όσο δυνατόν. Θα εξομαλυνθεί, λέτε, η ροή των πληρωμών. Ναι, όχι, της χρονιάς του 17 είναι κανονικές οι πληρωμές. Ναι. Μιλάμε για τις παλιές πληρωμές, οι οποίες έπρεπε να. Άρα να υπολογίζεται ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 18 θα έχουμε μια ομαλοποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες οφειλές. Ναι, θα είναι στάνταρ όλες οι πληρωμές και θα είναι του τρέχοντος έτους. Συν ότι και βγήκε και τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, είναι περίπου στα 300 εκατομμύρια, βγήκε η προκήρυξη μέχρι τα Χριστούγεννα, θα είναι έτοιμο και αυτό, να, οι αγρότες να κάνουν χρήση και αυτού του μέτρου. Είναι περίπου 300 ευχαριστώ, εκατομμύρια, σας χαιρετούμε. Πολύ σημαντικό.